Απέναντί μας έχουμε το καθεστώς της διαπλοκής. Απέναντί μας έχουμε το καθεστώς των μνημονίων που φτιάχτηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στην πατρίδα μας. Αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε όλα αυτά απέναντι. Ένα ολόκληρο καθεστώς. Όμως έχουμε στο πλάι μας τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η δική μας δύναμη δεν είναι η διαπλοκή και τα μεγάλα συμφέροντα. Η δική μας δύναμη είναι η δύναμη που θα μας δώσει ο λαός. Εσείς είστε η δύναμη η δική μας. Δεν φοβάται πια ο ελληνικός λαός. Ο φόβος άλλαξε στρατόπεδο. Ήδη ο φόβος είναι στην άλλη πλευρά. Και αυτό είναι που θα δυναμώσει αυτό το μεγάλο ρεύμα νίκης προς τον ΣΥΡΙΖΑ όσο πηγαίνουμε στις εκλογές. Πολίτες της Καλαμάτας όμως είναι η στιγμή να μπει ένα τέρμα σε αυτή την τραγωδία που βιώνει ο τόπος μας τα τελευταία 4 χρόνια. Και είναι η στιγμή να μπει ένα τέρμα στην ανθρωπιστική καταστροφή. Είναι η στιγμή η Ελλάδα, η πατρίδα μας, να μπει σε μια πορεία ανάκαμψης, να επιστρέψει η δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε, αλλά και η αξιοπρέπεια, αυτό που μας στερήσανε τα τελευταία 5 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να κάνω εδώ κάτι σαφές. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μονοπολούμε την κοινωνική ευαισθησία. Γύρω μας υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ξεκινώντας από τις πιο διαφορετικές πολιτικές και κομματικές αφετηρίες ενώνονται μαζί μας σε ένα ορμητικό ποτάμι. Με αποφασιστικότητα ενώνονται και με θυμό ενώνονται. Και αν θέλετε και η αποφασιστικότητα και ο θυμός σε δύο λέξεις συμπυκνώνονται. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια με το καθεστώς της φτώχειας, με το καθεστώς της ανεργίας και της απόγνωσης. Φτάνει πια με τις εθνικές ταπεινώσεις, με τις δημοκρατικές εκτόσεις, με τις κάλπικες υποσχέσεις. Φτάνει πια με το παλιό και το φθαρμένο. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους αυτούς. Απευθυνόμαστε. Δεν περισσεύει κανένα στο κοινό μας αγώνα παρά μονάχα αυτοί που δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια ένα καθεστώς απόγνωσης και απελπισίας. Γι' αυτό και απλώνουμε το χέρι μας. Απλώνουμε το χέρι μας σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ανεξάρτητα από το τι ψήφιζαν μέχρι χθες. Απευθυνόμαστε στους συντηρητικούς πολίτες και τους λέμε την Κυριακή της 25ης του Γενάρη, ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίζεις μια παράταξη. Ψηφίζεις για την Ελλάδα. Δυναμώνεις την Ελλάδα. Δυναμώνεις τη δύναμη του λαού. Στη σκληρή διαπραγμάτευση που έχουμε μπροστά μας.